ότι ήταν οι δραματικές στιγμές του απεγκλωβισμού των ανθρώπων που είχαν βρει καταφύγιο στην παραλία και ότι ήταν τόσο μεγάλο το θερμικό φορτίο της πυρκαγιάς που πραγματικά κινδύνευαν και εκεί παρόλο που δεν μπορούσαν να φτάσουν οι φλόγες. Ωστόσο, πραγματικά την τελευταία στιγμή απεγκλωβίστηκαν, μπόρεσαν να μεταφερθούν με σκάφη και να απομακρυνθούν. Τώρα, όσο για τις ανάγκες που έχουν προκύψει, να σας πω πως υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ήδη και συγκεντρώνονται τρόφιμα και, και ήδη πρώτης ανάγκης και μέσω του όλοι μαζί μπορούμε, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να έχουν κάποια πρώτα εφόδια, καθώς έχουν χάσει σπίτια, έχουν χάσει προσωπικά τους αντικείμενα, ακόμη μας έλεγαν και τις κάρτες ανάληψης μετρητών. Δεν έχουν τη δυνατότητα, δηλαδή, ούτε ταυτότητες φυσικά έχουν μείνει, δεν έχουν τη δυνατότητα να τα πούν σε μια τράπεζα και να σηκώσουν κάποια χρήματα για τις επόμενες κινήσεις τους. Είναι σε τώρα θα αρχίσουν τα πρακτικά ζητήματα να απασχολούν. Βέβαια. Και μιλάμε για περίπου 1.200 καμένα σπίτια μόνο στην περιοχή στο Μάτι. Άρα μπορεί κανείς να αντιληφθεί για πόσους ανθρώπους κάνουμε λόγο και βέβαια 1.200 είναι τα σπίτια σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Πολύ περισσότερα είναι τα σπίτια που έχουν υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές. Ναι. Άρα καταλαβαίνουμε, υπάρχει εκ μέρους της πολιτείας κάποιο σχέδιο δράσης. Αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, πού θα περάσουν την απόψινη νύχτα? Δυστυχώς φαίνεται πως αυτοί που κινητοποιούνται είναι οι Δήμοι, είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά όχι κεντρικά η πολιτεία. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο σχέδιο για την ώρα, τουλάχιστον δεν μας έχει γίνει γνωστό κάτι τέτοιο. Γνωρίζουμε πως υπάρχουν πρωτοβουλίες από κάποιους Δήμους να ανοίξουν κέντρα υποδοχής, είτε αυτά είναι πολιτιστικά κέντρα, είτε κάποιοι μεγάλοι χώροι για να μείνουν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν χάσει τα σπίτια τους. Ναι. Και με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας να παρέχει κάποια βοήθεια, κάποια υποστήριξη, κυρίως με ήδη πρώτη ανάγκη. Ήδη και από την Κύπρο ετοιμάζονται διάφορες αποστολές. Προς το παρόν, συνάδελφε, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που παρά την κούραση και την μεγάλη ταλαιπωρία και θλίψη ήσουν μαζί μας απόψε στις τομές τα γεγονότα. Εάν παραστεί ανάγκη, θα επανέλθουμε. Σε ευχαριστώ για την ώρα. Πάμε όμως.